Και δεν μπορεί να τη αρνηθεί τίποτα. Και τι ζητάει μωρέ ένα κοριτσάκι. Τι ζητάει. Ένα δώρο θέλουν τα κορίτσια. Βαφτιστήρες, ανιψιές, κόρη. Ένα μπάρμπι. Μόνο μπάρμπι. Εν τω μεταξύ ήταν κάτι άλλο, έτσι. Είχα δει ένα κοριτσάκι. Είχε 8 μπάρμπι και έπεσε. Έπεσε με τις μπάρμπι. Πού, πόσες πολλές μπάρμπι έχεις. Έχω 15. Οι άλλες 7 που είναι. Είχαν πάει μπουζούκια, κοιμούνται. Και από όλες αυτές τις μπάρμπι, ποια είναι η αγαπημένη σου. Η επόμενη. Και έχουν αυτές τις διαφημίσεις που ξεκινάνε με ένα τραγούδι που παρουσιάζει το επάγγελμα της Barbie. Και αρχίζει να η Barbie, ο το γιατρό. Εμφανίζεται μετά χρηστικό αντικείμενο της ειδικότητας της Barbie. Έχει άλλη η τεινότροφο. Εμφανίζεται μετακλωτισμένο κοριτσάκι που μας παρουσιάζει την πραγματική χρηστική ιδιότητα του αντικειμένου της ειδικότητας της Barbie. Α, ο τροχός της θέλει μια στυλό για να μπορώ να γράφω γράμματα. Και για να γίνει ταύτιση, βαπτιστήρα, νονός, δώρο, έτσι, βγαίνει στο τέλος το κοριτσάκι γι' αυτό και κάνει «Όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω και εγώ τον ιατρός σαν την Barbie». Και έχουν πάρει σβάρνα όλες τις ιατρικές ειδικότητες. Ακούω εγώ τις προάλλες στην τηλεόραση «Να η Barbie γάστρε δε ρολό» «Με το κολόπιτο μετρό» Τώρα είναι στα αλήθεια USB memory sticker. Άκουσε την κυρία της κάμερας, το λάθος για τις εμφανισμένα attachment files της φίλες μου. Αποστολή. Όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω και εγώ γαστρεντερόλογος σαν την Barbie. Φανταστείτε να κάνουν Barbie και το πιο αρχαίο επάγγελμα. Ξέρετε ποιο είναι αυτό, έτσι. Είναι ήδη. Καλά, όχι αυτό που σκεφτήκατε. Φανταστείτε λοιπόν να ανοίξει τηλεόραση και να ακούσεις «Να η Barbie τσατσά» «Με το μπουρδελό σπιτάκι» «Το φωτάκι ανάβει στα λίγα» «Δεν ξέρεις κάτι, νονέ, να μου λύνει» «Όταν μεγαλώσω θα γίνω κι εγώ πουτσάνα»